περίοδος της ναζιστικής κατοικίας ήταν μια από αυτές τις περιόδους τις οδυνηρές που είναι ανεξίτηλα χαραγμένες στην ζώσα μνήμη του λαού και του έθνους μας. Σε αυτή την προσπάθεια που σε κάθε γωνιά της χώρας υπάρχει και ένας τόπος εκτέλεσης, ένας τόπος μαρτυρίου των Ελλήνων, των προγόνων, ώστε να μην επεκταθεί ο ναζισμός σε ολόκληρη την Ευρώπη, μια τέτοια περιοχή είναι και ο δικός μας ο τόπος, το Καλοφόρι, όπου εδώ πέρα αναδεικνύοντας το μαρτυρικό θάνατο και την εκτέλεση των 9 περσόντων, ουσιαστικά συμβολίζει την προσπάθεια που έκαναν όλοι οι κάτοικοι του Καλοφοριού απέναντι σε αυτόν τον εισβολέα. Και μάλιστα είναι καταγεγραμμένα όλα αυτά εδώ, σε ένα βιβλίο το οποίο εκδόθηκε από ένα συντοπίτη μας, τον Χρήστο τον Κατατζή. Εγώ έχω πάρει ένα μικρό απόσπασμα, το οποίο περιγράφει τις τελευταίες ώρες πριν την εκτέλεση, με ένα γλαφυρό, ρεαλιστικό και ορθολογικό τρόπο, ο οποίος λέει ότι στο τέλος της ναζιστικής κατοχής επιφύλαξε τραγική τύχη στους κατοίκους του Καλοφορίου. Το πρωί της Κυριακής της 23ης Απριλίου του 1944 έκαναν μπλόκο στο χωριό για να τιμωρήσουν τη συνάδευση πολλών καλοφοριτών στην αποθήκη του Γεωργίου Γρηγόρη για ζητήματα της αντίστασης, σαν να ζούσαν σε ελεύθερη Ελλάδα. Οι άνδρες και οι νέοι μέχρι 15 ετών μεταφέρθηκαν στο παλιό δημοτικό σχολείο, όπου παρέμειναν επί μία εβδομάδα, υποβαλόμενοι σε βασανιστήρια. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο στρατόπεδο του Παύλου Μελά, που ημερολόγιο για την παραμονή των εκτελεσμένων 9 καλοφορικών κρατούσε ο Λεωνίδας Γιασημακόπουλος, κρατούμενος εκεί επί έναν χρόνο, τον οποίο συμπεριλαμβάνεται αυτούσιο στο βιβλίο του Γεωργίου Καφτατζή. Το στρατόπεδο Παύλου Μελά, η κατάληξη αυτής της βασανιστικής πορείας ήταν η εκτέλεση από τα γερμανικά κατοχικά στρατεύματα 101 Ελλήνων την 3η 6η-6η-1944, μεταξύ των οποίων και 9 ήρωες συμπολίτες μας. Αυτοί οι 9 ήρωες, οι συμπολίτες μας, οι συντοπίτες μας, οι πρόγονοί μας, είναι αυτοί που δώσανε το αίμα τους ουσιαστικά και αυτή συμβολή στον αγώνα ενάντια στην αντίσταση απέναντι στον ναζισμό. Ο Παναγιώτης Βουτσάς, με πολιτική παρουσία από το 1927, ο οποίος διατέλεσε και πρόεδρος της κοινότητας Καλοφορίου, Γερακούντης Μανώλης, Καλαϊτζής Χρήστος, Ηρακλειώτης Αθανάσιος, Κουρόγλου Χρήστος, Ναταρίδης Νικόλαος, Σταματόπουλος Μιλτιάδης, Στόικος Θανάσης, Χατζικοτίδης Κώστας. Η διαχρονική μνήμη της θυσίας τους για την ελευθερία του τόπου παραμένει ανεξίτηλη και θα μας συνοδεύει για πάντα. Αθάνατη.